κοινωνική πολιτική, θα σας πω κάποια πράγματα που κάνατε, που κάνετε μάλλον, γιατί είναι μέσα στη νέα συμφωνία με την υπογραφή σας. Κόβετε το 0,5% του ΑΕΠ από το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Μειώνετε ή καταργείτε τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Αυξάνετε τα επιτόκια στις 100 δόσεις. Αυξάνετε τη φορολογία στους αγρότες. Διατηρείτε βεβαίως τον ένφια. Καταργείτε σταδιακά το ΕΚΑΣ. Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα μέτρα, από τη στιγμή που λέτε ότι προστατεύετε τους φτωχότερους, ποιους ακριβώς πλήττουν? Κύριε Σρόιτερ, η συμφωνία αυτή είχε και ορισμένους συμβιβασμούς που ήταν αναγκαίο να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο λαός μας δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται ακριβώς τι είχε φέρει η κυβέρνηση Σαμαρά, τι είχε φέρει και τι είχε αποδεχθεί το κόμμα του κ. Μημαράκη και τι ακριβώς καταφέραμε εμείς μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση. Υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας για τις 100 δόσεις και πάνω από 750.000 πρόσωπα νομικά ή φυσικά, πάνω από 1.000.000 μαζί με την προρρύθμιση, μπήκανε σε αυτές και ανακουφίστηκαν. Υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και φέραμε ένα νόμο όπου σήμερα πάνω από 350.000 συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα επίδομα σημαντικό στη σύντηση, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και επιδότηση ενοικίου. Ταυτόχρονα, καταφέραμε να αφήσουμε ένα πολύ σημαντικό ανοιχτό παράθυρο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Να μην καταργήσουμε το ΕΚΑΣ. Όλες αυτές ήταν επιτυχίες της διαπραγμάτευσης. Και ήθελα πραγματικά να αναρωτηθώ, πότε θα μπορούσαμε να φέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε τώρα? Με την τακτική της σκληρής διεκδίκησης ή της παράδοσης? Διότι ακούω και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να ισχυρίζεται ότι εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Άραγε έχει ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι εσείς, ο κ. Μημαράκης, το κόμμα του, υποσχέθηκε διαπραγμάτευση, κύριε, και δεν πράγμα. Έκανε καν διαπραγμάτευση. Τουλάχιστον εμείς δεν παραδοθήκαμε. Σρόιτερ. Δώσαμε μάχη και κάναμε ένα συμβιβασμό. Μπορεί να είναι επώδυνος, αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, ρωτάμε πώς καλλιεργήσατε υπερβολικές προσδοκίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένφια. Θυμάμαι μια συνέντευξή σας με τον κύριο Θοδωράκη, που σήμερα είναι πολιτικός αρχηγός, να λέτε ότι δεν θα πληρώσετε ένφια, γιατί είναι ένας άδικος φόρος και να καλείτε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω, αν σήμερα καταρχήν ως Πρωθυπουργός έχετε πληρώσει τον ένφια για αυτό το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας ως γονική παροχή, ή αν κάνετε αντίσταση ακόμα και στο πρώτο Πρωθυπουργός που χρωστάει στο δημόσιο. Καταρχάς, κύριε Σρόιτερ, θυμάστε μια περίπτωση όπου ούτε τότε μπόρεσα να ξεφύγω από την υποχρέωση, ακριβώς διότι ήταν μια πράξη αντίσταση τότε που υπήρχε περιθώριο στη διαπραγμάτευση να μπει ένας άλλος νόμος και νομοθετήθηκε ο ένφια, την οποία αντίσταση δεν μπορούσα να κάνω διότι δεν ήταν στην διοκτησία μου το ακίνητο. Όμως, για να μιλήσουμε επί της ουσίας, ο ένφια είναι ένας παράλογος φόρος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς διότι η Νέα Δημοκρατία δεν διεκδίκησε, δεν διαπραγματεύτηκε. Και μας το φόρτωσε στην πλάτη. Ο ένφια, όταν θα προχωρήσει μπροστά η οικονομία, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί. Όμως δεν τα καταφέραμε τώρα, διότι ήταν πολύ σκληρή μάχη που δώσαμε ασύμμετρες δυνάμεις. Κύριο Τσίπρα, ολοκληρώθηκε εδώ και η δεύτερη θεματική ενότητα, διοίκηση και κοινωνική πολιτική. Να πούμε ότι οι ενότητες, να υπενθυμίσω στο σημείο εγώ αυτό, έχουν αυξηθεί.